Συμπατριώτησε, συμπατριώτε, η πατρίδα μα προχωρά μπροστά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Ω παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου και τη ευρύτερη Μέση Ανατολή, ω ισότιμο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη με ουσιαστικό λόγο και ρόλο, ω αξιόπιστο εταίρο σημαντικών δρόντων του διεθνού συστήματο όπω των Ηνωμένων Πολιτειών, με αναβαθμισμένε προοπτικέ συνεργασία σε όλου του τομεί. Όπω προκύπτει εξάλλου και από την πρόσφατη μου συνάντηση με τον πρόεδρο Πάιντεν στον Λευκό οικό. Η χώρα μα αλλάζει με αξιόπιστο διεθνέ αποτύπωμα, ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, ενισχυμένη κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα, όλα αυτά συμβάλλουν στην προσπάθεια που ξεκινήσαμε από την πρώτη μέρα ανάληψη των καθηκόντων μα για τη δημιουργία προοπτικών επανέναξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, πάντα εντό του συμφωνημένου πλαισίου από το σημείο που έχουν διακοπεί για να πετύχουμε το στόχο της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας. Πορευόμαστε με μοναδικό στόχο και επιδίωξη την οικοδόμηση μιας χώρας επανενωμένης, σύγχρονης και βημερούσας. Μέσα από την υπεύθυνη οικονομική πολιτική, πετυχαίνουμε τους δημοσιονομικού μας στόχους και διαμορφώνουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι διαδοχικέ αναβαθμίσει από όλου του οίκου αξιολόγηση αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνη στην οικονομική μας πολιτική. Μειώσαμε την ανεργία σε χαμηλό 15 ετία, αυξάνουμε την απασχόληση προσεγγίζοντα συνθήκε πλήρου απασχόληση, στελεχώνουμε την αγορά εργασία και περιορίζουμε δραστικά την παράνομη μετανάστευση, επιδεικνύοντας την ίδια στιγμή μηδενική ανοχή στη διαφθορά βελτιώνουμε τις εργασιακές σχέσεις και ενισχύουμε την επάρκεια των μισθών, εφαρμόζουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες. Προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εξυγχρονίζουμε τη δημόσια διοίκηση, προωθούμε καινοτόμε λύσεις για το στεγαστικό και αναβαθμίζουμε την παιδεία μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτή η θετική πορεία με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, θα συνεχιστεί. Όπως επίσης και η προσπάθειά μου για συμπόρευση, ενότητα και συλλογικότητα. Εξάλλου, η επένδυση στην επιτυχία αποτελεί την υπεύθυνη επιλογή για το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, δημιουργούμε προπτικές, θέτουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο και ελοποιούμε μεθοδικά το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα, μέσα στο πλαίσιο που προανέφερα, απευθύνουμε σε όλους και όλες εσάς για να εξαγγείλω συγκεκριμένες και κοστολογημένες δράσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Μιας μεγάλης εθνικής πρόκλησης που απαιτεί τη συνεργασία και τη συστράτευση της πολιτείας και της κοινωνίας. Σύμφωνα με τις δημογραφικές τάσεις, η δημογραφική κατάσταση στη χώρα μας εξελίσσεται ανησυχητικά, προκαλώντας σοβαρότατες προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 20 ετίας, ο μέσος δείχτης γονιμότητας αναγυναίκα μειώθηκε, η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού αυξήθηκε, όπως επίσης αυξήθηκε και το μέσο προσδόκιμο ζωής. Την ίδια στιγμή, η αναλογία των εργαζομένων και των συνταξιούχων του γηγενούς πληθυσμού διαφοροποιήθηκε αρνητικά. Ως κυβέρνηση ιεραρχούμε ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα τη δημογραφική ανάκαψη της χώρας μας και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένους δημογραφικούς στόχους. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής αποσκοπεί στην υποστήριξη των γονιών στην ενδυνάμωση των νέων για την έγκαιρη ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των μεγαλυτέρων για την ενεργό παραμονή στην αγορά εργασίας. Το πλαίσιο πολιτικής για την δημογραφική ανάκαμψη αποτελείται από τρεις δέσμες μέτρων με οικονομικό κόστος που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αρχίσαμε ήδη να εφαρμόζουμε την πρώτη δέσμη μέτρων κατά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής μας με οικονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα με εποφελή μετρήσιμα αποτελέσματα για χιλιάδες οικογένειες όπως αυξήσαμε τη διάρκεια της άδεια μητρότητα για το πρώτο παιδί από τις 18 στις 22 εβδομάδες, επεκτείναμε τους δικαιούχους λήψης επιδόματος γονικής άδεια με την συμπερίληψη των αυτοτελώς εργαζομένων, εγκρίναμε το σχέδιο στεγαστικής επιδότησης νεαρών ζευγαριών και νέων μέχρι 41 ετών, εγκρίναμε το σχέδιο επιδότησης υπογόνιμων ζευγαριών που καταφεύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, αυξήσαμε το τιμητικό επίδεμα της πολυτεκνής μάνας, αυξήσαμε το επίδομα τέκνου, Επεκτείναμε την κάλυψη του επιδόματο τέκνου για τη συμπερίληψη φοιτητών που ανήκουν σε πολύτεκνε οικογένειε με το 50% τη παροχή του επιδόματο τέκνου. Επεκτείναμε τους δικαιούχους του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σύνδησης παιδιών, ώστε να το λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου και επεκτείναμε το ηλιακό όριο των δικαιούχων παιδιών από τα 4 στα 4,5 χρόνια. Επεκτείναμε την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και ενισχύσαμε τις δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών για εργαζόμενους γονείς. Σήμερα με στόχο την περαιτέρω αντιμετώπιση των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, αλλά και για συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, ανακοινώνω την δεύτερη δέσμη μέτρων ύψους πέραν των 50 εκατομμύριων ευρώ. Συγκεκριμένα, αυξάνομαι τη βοήθεια τοκετού από τα 628 ευρώ στα 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, στα 1.500 ευρώ για το δεύτερο παιδί και στα 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί. Επεκτείνουμε τους δικαιούχους του επιδόματος γονικής άδειας με την διεύρυνση του ορίου ηλικία του παιδιού από τα 8 έτη στα 15. Επεκτείνουμε τη διάρκεια παροχής του επιδόματος γονικής άδειας για το δεύτερο παιδί από τις 8 στις 10 εβδομάδες και για το τρίτο παιδί από τις 8 στις 12 εβδομάδες. Παρέχουμε μηνιαία οικονομική στήριξη 200 ευρώ προς τις μητέρες που αποκτούν το πρώτο παιδί πριν από την ηλικία των 30 ετών για περίοδο 24 μηνών μετά από τον κοκετό. Επεκτείνουμε πιλωτικά το απογευματινό ωράριο λειτουργίας των βρεφονιπιακών σταθμών και των παιδοκομικών σταθμών μέχρι τις 7 και 30 για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με επιδότηση της δαπάνης για τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, παιδοκομικών σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών για τις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών, για επιχειρήσεις και συμπράξεις επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 εργαζόμενους. Διευρύνουμε τον αριθμό των πολύτεκνων οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα τέκνου απαλήφοντας τα ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με πέντε και άνω εξαρτώμενα παιδιά. Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια για βελτίωση της αναλογίας εργαζομένων και συνταξιούχων, παραχωρούμε κίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας άνεργων νέων, άνεργων και αδρανών γυναικών, άνεργων άνω των 50 ετών, όπως επίσης και για συμμετοχή μαθητών και φοιτητών στην αγορά εργασίας. Για πιο αποτελεσματική εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής, αναβαθμίζουμε επίσης το πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής της, αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη για τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη της Ένωσης και προωθώντας την αναδιοργάνωση του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Φίλες και φίλοι, η τρίτη δέσμη μέτρων θα είναι συνειφασμένη και με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του φορολογικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και με την ολοκλήρωση της επέκτασης του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, μόνο μέσα από μια συνεπή εφαρμογή ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής, δημιουργούνται προπτικές για την ανατροπή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων για να πετύχουμε την αυξητική τάση στον δίχτυ οικονιμότητας και για να επεκτείνουμε τη συμμετοχή του πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Η δημογραφική ανάκαμψη της χώρας μας αποτελεί για μας ύψη τη εθνική προτεραιότητα και είμαι σίγουρος ότι μέσα από τη συνεργασία της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, των πολιτικών δυνάμεων, των κοινωνικών εταίρων και πρωτίστως του κυπριακού λαού, θα πετύχουμε αυτό τον φιλόδοξο εθνικό στόχο σας ευχαριστώ πολύ